αγόρα, ρε! Άκουσα ότι δεν έχεις πια μάνατζερ. Μην ανησυχείς. Ο οίκος της αφέντρας είναι εδώ για να σε καθοδηγήσει στο σωστό το δρόμο. Μην είσαι βλάκας, ρε! Έλα μαζί μας! Δες που μπορείς να φτάσεις με την αφέντρα. Immortal King, βασιλιάς του Σμάκη με! Το καλύτερο, το τελευταίο σκαλί θα φτάσεις! Και δεν θα παίζεις με μένα. Ακριβώς και ο Νίντζα από εδώ, από τότε που ήρθε σε εμάς, μόνο νίκες γνώριζε. Σωστά δεν τα λέω. Τι λες, θα έρθεις. Ένας, δύο. Εννοείται. Δεν νομίζω, μαντάμ. Μην αγχώρεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάμε πίσω, θα πάμε πίσω. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όπου χρειαστεί, θα πάμε να πάμε πίσω το τι. Ω, γεια σου, Μαρτίνο. Τι λέει, είσαι καλά. Μιχαήλ. Δεν πειράζει, ρε, την επόμενη φορά. Εντάξει, την επόμενη. Καλά, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Σπαρτακέ, ψάχνεις μάνατζερ. Και ήθελα να ξέρω πού ακριβώς ψάχνεις ο ΣΜΑΚ όταν υπάρχει ένας κορυφαίος μάνατζερ, ο κύριος Αλεξάνδρου. Πες μου ακριβώς που ψάχνεις να τραφώ. Μιχαήλ, σε παρακαλώ, πες του. Υπάρχει καλός από μένα. Δεν υπάρχει καλύτερος. Δύο χρόνια τώρα είμαι μόνος στο main event. Χρειάζεται να σου πω κάτι παραπάνω. Τα λέει και ο Μιχαήλ. Σπαρτακέ, μου σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ απλό. Άκου πώς θα σου εξηγήσω. Μιχαήλ Άγγελος, ΣΜΑΚ Champion. Και πάμε και εκεί. Σπάρτακος, International Champion. Ακούστηκε τόσο υπέροχο, είναι αλήθεια, καλά κάνεις έτσι. Πες μου εμείς οι τρεις πώς δεν θα κατακτήσουμε τα πάντα στο ΣΜΑΚ. Όπα, λες πολλά λόγια. Εφόσον λες ότι είσαι πολύ καλός μάνατζερ, ο Μιχαήλ δεν έχει παίξει μαζί μου. Ναι. Βάρτο στο ρίγκ μαζί μου και έτσι με κερδίσει. Είσαι καλός μάνατζερ και θα έρθω μαζί σας για δύο χρόνια. Αν χάσει όμως, αντίο και μάνατζερ, δεν νομίζω να είσαι καλός. Υπάρχουν και άλλοι. Καλύτεροι! Δέχεσαι! Δέχομαι. Έτσι, μπράβο. Τα λέμε στο ΣΜΑΚ. Είναι καλό. Φτάσαμε εδώ λοιπόν στον Σπάρτακο, ο οποίος παίζει για το μάνατζερ του. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στο ΣΜΑΚ. Αυτός είναι ο μονομάχος του ΣΜΑΚ. Έτοιμος να παίξει και τον επόμενο εργοδότη. Ένα τέρας μυϊκής δύναμης, ο Σπάρτακος, ο μοναδικός με περισσότερα από 10 μάτς στο ΣΜΑΚ στα τελευταία 2 χρόνια που δεν έχει χάσει ποτέ. Οι στιγμές που βγήκε από το ring χωρίς να είναι νικητής ο Σπάρτακος είναι τα μάτσα του ΣΜΑΚ Ραγιάλ στα οποία συμμετείχε. Κατά τα άλλα, ούτε να τον βάλει κάποιος μπόρεσε, ούτε να τον κερδίσει ποτέ. Ακόμα και ο παντοδύναμος Πέρις. Θα μπορέσει να είναι ο Μιχαήλ ο πρώτος. Εάν τα καταφέρει, θα γίνουν κομπάνιους, θα γίνουν φίλοι υπό τις οδηγίες του κύριου Αλεξάνδρου. Ο εντυπωσιακός performer του ΣΜΑΚ. Το ανθρώπινο ουράνιο τόξο, ο άνθρωπος με το τέλειο DNA, The Human Rainbow, ο Μιχαήλ Άγγελος μαζί με τον κύριο Αλεξάνδρου. Τρεις φορές ΣΜΑΚ Champion, ένας από τους κορυφαίους performers του ΣΜΑΚ
ο πρώτος σε νίκες στην ιστορία του promotion. Είναι εδώ, ίσως το πιο ιδιαίτερο αγώνα της καριέρας του. Κωνσταντίνε Καλόψυχε, κάθε φορά αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Και είναι έτοιμος να μας αφήσει ίσως ακόμα μια φορά σήμερα, να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό, Μιχάλη Άγγελος. Όπως το είπε ο άνθρωπος με το τέλειο DNA, το ανθρώπινο ουράνιο τόξο. Και, τι αγώνα έχει να δώσει, έτσι, εναντίον του Σπάρτακου, έναν αντίπαλο που σίγουρα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Όχι ότι ο Σπάρτακος έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάποιος με τον Μιχάλη Άγγελο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Σπάρτακος έρχεται με μια απίστευτη φορά μετά τη μεγάλη του νίκη στο Smackdown. Και ο Μιχάλη Άγγελος δεν έρχεται με την ίδια φορά, έχει χάσει τον τίτλο του. Ίσως το μυαλό του είναι στο Smack Championship, ίσως δεν είναι στο Σπάρτακο. Δεν συμπαθώ πολύ αυτούς τους δύο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα αντιμετωπίσει ένας τον άλλο σήμερα. Είναι μάτς τιμής, είναι από αυτά τα μάτς που κάνει το Ring of Honor, ξέρεις, τα οποία δίνουν το χέρι πάντα οι αντίπαλοι στην αρχή. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Σπάρτακος έβαλε αυτό το stipulation. Για ποιο λόγο ο Σπάρτακος δεν πήγε απευθείας μαζί με τον κύριο Αλεξάνδρο. Δεν περιμένει να δει. Ίσως θέλει να αποδείξει στον κύριο Αλεξάνδρο ότι μπορεί. Ίσως θέλει να δείξει ότι είναι ένας που αξίζει να βρίσκεται στο πελατολόγιο του κύριου Αλεξάνδρου. Να και τη χειραψία και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Βέβαια είναι ένας αγώνας που νομίζω ότι θέλανε κάποιες να τον δώσουν και οι δυο τους. Ξενέρωσα τώρα, εγώ πρέπει να κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό. Ξενέρωσα. Αλήθεια. Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι τιμητικό. Οπα! Έλα ρε φίλε. Και εδώ. Τι δουλειά έχει τώρα εδώ αυτή. Τι αηδίες είναι αυτές. Τι ξεφτιλίκα είναι αυτά που γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Από πότε ο κάθε διχάρπαστος, όχι εσύ αγόραρε, δεν εννοώ εσένα. Τον Αλεξάνδρου εννοώ. Από πού και πού μπορεί να ορίζει αγώνες όπως θέλει αυτός. Αυτός ο αγώνας είναι πιο στριμμένος και από το Survivor. Παρακαλώ, αυτή τη στιγμή, αυτός ο αγώνας να διακοπεί εδώ και τώρα. Ένα μικρό δίκαιο έχει. Ο Σπάρτακος αξίζει πιο πολλά και η μόνη που μπορεί να του τα προσφέρει είναι η Αφέντρα και το House of Mistress. Εδώ δεν έχει δίκαιο. Ναι. Όπα. Αρχικά πώς τολμάς και διακόπτεις το μάτς που έχει πληρώσει να δει όλος ο κόσμος. Πώς τολμάς να διακόψεις αυτό το match, όταν εδώ είναι δικοί μου άνθρωποι. Άνθρωποι όπως η πρώτη SMAC Women's Champion, η Σοφία Κάργα. Άνθρωποι που έχουν πάει στο Survivor, όπως λες και εσύ, και γνώριμοι του SMAC, η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια του kickboxing, η Iron Barbie, Μαρία Πανταζή. Δεν τη βλέπω πουθενά. Πώς τολμάς. Αλλά... Μιχαήλ, νομίζω ότι ξέρω. Είσαι η Madame Zaire από τον Κωνσταντίνο και Ελένης. Όχι. Είσαι η Σωσό από τα εγκλήματα. Άκου κάτι, για να μην γελιόμαστε. Εδώ γιατί ακριβώς είσαι. Νομίζω ότι έφαγες χιλόπιτα από τον Σπάρτακο. Οπότε εγώ αυτό που έχω να σου προτείνω είναι να πάρεις τον King of Immortal Tournament και τον κύριο Κομνηνό, να πας πίσω και για μένα ρίξε καμιά πασχέτζα και άσε το main event εδώ να κάνει κουμάντο. Κουμάντο θα κάνεις εσύ. Εγώ κατάφερα να φτάσω στην κορυφή των Playboy στο Immortal Tournament, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Και μόλις τώρα είδες ότι μετά από καιρό κατάφερα να κάνω τον Ninja μια φωνική μηχανή. Οπότε εγώ κατάφερα όλα αυτά. Και εσύ έχεις το θράσος να με αποκαλείς αποτυχημένη. Ας γεμάσω λουκουμάκι. Όπα, διευθυντής. Λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο όλοι σας. Μην ξεχνάτε ποιος είναι ο general manager σας εδώ πέρα. Χαμηλώστε το κεφάλι και υπακούστε αμέσως στις εντολές του μέντορα. Αφού θέλετε τόσο πολύ και οι δύο τον Σπάρτακο, θα τον διεκδικήσετε. Αμέσως τώρα! Ορίζω αγώνα
Tag Team. Δύο αγόρια του House of Mistress θα αντιμετωπίσουν τον Μιχαήλ Άγγελο και αν κερδίσουν, ο Σπάρτακος θα καταλήξει στον οίκο της αφέντρας. Οπα, 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 μισό λεπτό. Είπες Tag Team Match. Ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Μιχαήλ Άγγελου? Ποιος θα είναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πρέπει το να συστήσω. Το πλευρό του Μιχαήλ Άγγελου θα είναι ο ίδιος ο Σπάρτακος. Τι είπες τώρα? Κυρίες και κύριοι, ο αγώνας αλλάζει μετά από εντολή του μέτρα σε tag team match, το οποίο θα γίνει αμέσως τώρα και θα είναι για την κυριότητα του Σπάρτακου. Οι House of Mistress, ο Playboy και ο Μάγκος ο Φινός θα αντιμετωπίσουν τον Σπάρτακο και τον Μιχαήλ Άγγελο. Ζήσαμε για να το δούμε και αυτό. Tag team match εκτάκτος, αλλάζει το main event και να σου πω κάτι, δεν με χαλάει. Από το να βλέπαμε νερόβραστο Σπάρτακο εναντίον Μιχαήλ Άγγελου να αγαπούν ένα τον άλλον και να δείχνουν σεβασμό, εδώ θα πέσει ξύλο. Εδώ θα πέσει ξύλο και νομίζω θα πέσει και άγριο ξύλο και μάλλον βγάζει και περισσότερο νόημα, γιατί αν ο κύριος Αλεξάνδρου θέλει το Σπάρτακο, τότε θα τους δει αμέσως πώς δουλεύουν μαζί με τον Μιχαήλ Άγγελο, έτσι. Πού είναι ο Μιχαήλ, έλα! Πού είναι ο Μιχαήλ! Το θέμα είναι ότι ο House of Mistress, ο Μάρκελος και ο Playboy βγήκαν απλά για να συντροφέσουν την... Πού είναι, ρε! Την αφεντική να τους, την αφέντρα. Και δεν ήταν έτοιμη για μας, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη. Εγώ νομίζω μια χαρά έτοιμη ήταν. Μια χαρά είναι τελικά. Έχουν έρθει ντυμένοι έτοιμοι για τον αγώνα. Η ειρωνία πληρώνεται. Η αλαζονία πληρώνεται. Λοιπόν, εδώ το ανθρώπινο ουράνε τόξο ξεκινά αυτά που πολύ καλά ξέρει και κανείς δεν έχει φύγει ποτέ από όλα αυτά που ο Μιχαήλ Άγγελος κάνει τόσα χρόνια και έχει βρεθεί τόσες φορές στην κορυφή. Και ξανά! Και ξανά! Μαγεία, μαγεία, μαγεία! Κάτω Playboy! Νομίζω ότι είναι εύκολο να τελειώσει τώρα το μάτς, αλλά... Όχι βέβαια, δεν είπε κανείς τόσο εύκολα να τελειώσει το μάτς, αλλά και πάλι ο Μιχαήλ θέλει να πάει για το πιν και σηκώνει το Playboy στο 2. Δεν θα τελειώσει εύκολα το μάτς, αλλά δεν είναι και εύκολη λίγο ο Μιχαήλ Άγγελος για κανένα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσει να παρέμβει σε αυτό το μάτς η αφέντα, ενώ περιμένω πώς και πώς στο πρώτο τάκ του Μιχαήλ Άγγελου. Αλλά... Δεν θα παρέμβει η αφέντα, δεν θα παρέμβει ο Μάρκελ στο μάτς. Τι να θέλαμε δύο! Κάτσε να τα πω μέσα στο σενάριο, ρε! Ωπα, κουρίθηκε όλο το ρίγκ! Σύστηκε το ρίγκ! Πόσα ρίχτερ ήταν αυτό! Σύστηκε ολόκληρο το ρίγκ! Τι σύστηκε, μιλάμε, μετακινήθηκε μισό μέτρο! Δεν θα ήθελα να είμαι εκεί όταν μπει μέσα ο Σπάρτακος. Εν τω μεταξύ δεν το είχα του Μάρκελου, αλλά έχει αρχίσει και δουλεύει με πολύ μυαλό μέσα στο ρίγκ. Εδώ είναι ο Εγκαλιώτης, τα βόρεια πράστηρα είναι εδώ. Οπα! Και τρομερή επίδειξη δύναμης από τον Μάρκελο Κουμπλινό και πάει για το πιν. Χειροκροτήστε τον Ρεβλάκες, δείτε τι έκανε! Χειροκροτήστε τον Ρεβλάκες! Βλέπει όμω ο κόσμο ότι αλλού είναι το μέρο, έτσι με τον Μιχαήλ Άγγελο. Δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν τον αγγλί του Μάτ. Αυτό το παιδί το θα τον είχα για φλόρο των βορείων πρακτήρων, αλλά έχει κάτι μέσα του το οποίο είναι ικανό να τον στείλει πολύ ψηλά, ειδικά όσο είναι μαζί με την αφέντα. Κάτσε να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να τον στείλει ο Μιχαήλ Άγγελο τώρα όμω. Δεν νομίζω. Στα μάτια, κατευθείαν. Δεν βρήκα τίποτα, τυφλά. Θα βροντίξει. Βροντίξε. Πολύ δυνατό powerbomb. Και άλλη μία κλωτσιά μέσα στα μούτρα κερασμένη του Μιχαήλ Άγγελου. Φάει πολύ ψηλό ο Μιχαήλ Άγγελος και νομίζω ότι έχω αρχίσει και εκτιμώ πάρα πολύ τον Μάρκελο Κομνηνό. Το μόνο πράγμα που δεν μ' αρέσει
στον Μάρκελο είναι αυτό το ηλίθιο μουστάκι το οποίο έχει αφήσει. Πραγματικά πρόκειται για το πιο ανόητο μουστάκι που έχω δει ποτέ. Γιατί δεν χειροκροτάτε τώρα, ρε πλάκες! Έτσι, μπράβο! Κόντα από πάνω! Όχι! Πόσο να μείνω! Πόση ώρα που μπορεί να τον κρατάει στον αέρα αυτή τη στιγμή? Είναι 5, 6, 7 δευτερόλεπτα. Πέρα μετά δεν ξέρεις καλώς. Όλη μέρα! Λίγο ακόμα! Μπορεί όλη μέρα! Μπορεί όλη μέρα! Το κοκαλιάρικο παιδάκι του 2016 μπορεί και κάνει τέτοια πράγματα σε ένα από τους σπουδαιότερους performers που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Έξαλλη, έξαλλη, αφέντα και το χαρτιέ μου. Τι έγινε, Κατάκη? Πάμε, Μιχαήλ. Έλα, γαμοτέλα. Μία φορά μου ξέφυγες, θα θυμάσαι? Θα μπορούσα να είχα πάρει τη ζώνη, ρε πλάκα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Πες μου. Αν τελειώσει εδώ θα εγγράφει ιστορία. Και δεν απέχει πολύ από την ιστορία ο Playboy. Μπορώ να σου πω ότι έχω μεγάλη εκτίμηση για αυτόν. Είχα περιέργεια να δω πώς θα είναι ο Playboy χωρίς την αφέντα δίπλα του. Αλλά αυτό μάλλον θα αργήσει να είναι. Αυτό το πράγμα δεν θα γίνει δεύτερη φορά. Και τώρα πρέπει να μπει ο Σπάρτακος. Είναι η στιγμή του. Θα το φτάσει ο Μιχαήλ Άγγελος. Λάθος του Μιχαήλ. Λάθος του. Λάθος του και το πληρώνει. Χτύπησε και ο ίδιος. Είναι λάθος το αυτό. Εσύ στα μέσα. Ό,τι θέλω να κάνω. Ό,τι θέλω να κάνω. Εάν μπει πρώτος ο Κομνηνός, παίζει και να τελειώσει το μάτς. Ο Σπάρτακος θα περάσει χωρίς να φταίξει καν στα χέρια της αφέντρας. Νομίζω τώρα πλησιάζουν, είναι και δύο πολύ κοντά. Τάγκος Σπάρτακος, τάγκος και ο Playboy και μπαίνει μέσα. Πού μπαίνει ο Σπάρτακος, μενόμενος Σταύρος. Σαν κόκκινο πανί είναι μπροστά του, αυτή ο Μάγκελος Κομνηνός. Τον σηκώνει και ό,τι σηκώνεται πέφτει κάτω. Καλησπέρα στην Εγάλη, καλησπέρα Κηφισιά. Καλησπέρα Μεταμόρφωση, καλησπέρα στα Βόρεια Προάστρια. Απίστευτος ο Σπάρτακος για ακόμα μια φορά. Κολοσσέο και τέλος. Ο Σπάρτακος ανήκει. Όχι. Όχι. Δεν ανήκει στην ομάδα της αφέντρας. Πανέξυπνος ο Playboy. Πανέξυπνος ο Playboy. Βλέπεις, μυαλό θέλει. Με μυαλό θέλει. Το θέμα είναι ότι είναι δύο εναντίον ενός όμως. Αυτό είναι άδικο. Όχι γιατί τους νοιάζει βέβαια, αλλά και πάλι. Χωρίς πλήνα. Πάρκαρο Playboy το Σπάρτακο. Στον γόνατο του Μάρκελου μετράει ο Βίγκας. Σηκώνει το Σπάρτακο στο 2. Έχω μήνυμα ανοιχτό το στόμα με τον Μάρκελο. Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας τόσο φρέσκος performer σε τόσο μικρό διάστημα θα προσαρμοστεί. Αλλά πού προσαρμόστηκε? Τον Νίκο της αφέντρας. Και ένα σπάιμπάστερ από τον Μάρκελο Κομνηνό. Βλέπεις, μοιράζονται και κινήσεις δηλαδή αυτοί οι δύο. Είναι ξεκάθαρα στον Νίκο της αφέντρας και πίνα από τον Μάρκελο. Για ένα κλάσμα δευτερολέπτου ο Σπάρτακος δεν πήγε στον Νίκο της αφέντρας. Δεν μου όμως δεν θα πάει σε λίγο. Ποιος μας το λέει αυτό? Από πανέξυπνο. Το 1-2 συνεχώς. Τάγκο ένα, τάγκο άλλο. Τάγκο ένα, τάγκο άλλο. Ο Σπάρτακος δεν ξυπνιώνει να αντιμετωπίσει. Αν δεις τιμή σπάει και ένα με ένα διπλό χρόνο να την πετάει κάτω όλο τον Νίκο της αφέντρας. Τον έβαλε μέσα το Μιχαήλ. Θα έρθει από ψηλά. Τι κάνουνε? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τι κάνουνε? Πήρε ο Σπάρτακος τον Μιχαήλ Άγγελο και τον πέταξε πάνω στον Νίκο της αφέντρας και στον Μάρκελο Κομνηνό και στον Playboy. Η ομίθη με του Σπάρτακου με την ευληγησία του Μιχαήλ Άγγελου. Τρομερή συνεργασία αυτή δύο. Και να πως γυρνάει ξαφνικά η πλάστικα υπέρ του Μιχαήλ και υπέρ του Σπάρτακου. Μιχαήλ!
Μάλλον δεν είχε χαμένο ο Μιχαηλάγγελος. Νομίζω έχει πονέσει πολύ σήμερα. Θα μπορούσε να τελειώσει το παιδί με το μουστάκι. Αλλά έκανε τεράστιο λάθος. Και αυτά τα λάθη δεν τα έχω ξαναδεί στον Μιχαηλάγγελο. Αλλά τώρα το δείτε να πάνε το κάνει τώρα. Ο λαβύρινθος είναι εδώ. Και από αυτό το λαβύρινθο δεν έχει φύγει ποτέ κανείς. Αλλά τώρα φεύγει ο Μάρκελος. Και χάος τώρα, αυτό είναι χάος. Να δω ποιον θα μπορεί να κρατήσει ο Βίγκας. Έχει μπει και ο Σπάρτακος αυτή τη στιγμή μέσα στο ring και έχει αναλάβει τον Playboy. Ποιος είναι ο νόμιμος? Και έρχεται από τον αέρα, από αέρος έρχεται ο Μάρκελος Κομπλινός πάνω στο Σπάρτακο και τον πετάει έξω από το ring. Φεύγει και ο Playboy έξω από το ring. Και ξανά έγινε λαβύρινθο. Και ξανά έγινε λαβύρινθο ο Μιχαηλάγγελος. Και από εδώ δεν έχει ξεφύγει, όπως είπες, κανένας. Δεν έχει ξεφύγει κανείς απολύτως. Ο Μάρκελος Κομπλινός δεν έχει να πάει πουθενά. Και παραδίδεται, και παραδίδεται, τέλος στον αγώνα. Βγείτε στον αγώνα ο Μιχαηλάγγελος και ο Σπάρτακος. Φέρτε μελάνι, φέρτε συμβόλαιο. Είναι ο κύριος Αλεξάνδρου. Πίστευτο πόσο δυνατό είναι αυτό το stable τώρα. Δύο πελάτες μα τι πελάτες. Είναι μια μεγάλη στιγμή. Είναι μια ιστορική στιγμή. Ο Σπάρτακος δίνει το χέρι με τον κύριο Αλεξάνδρου. Δίνει τα χέρια. Είναι πλέον στο ίδιο stable. Το stable του κύριου. Αυτό το function νομίζω θα φέρει μεγάλους πονοκεφάλους. Υποσχέθηκε International Championship στο Σπάρτακο. Του πάνε καμπανάκια μήπως για τον Κωστίκα Γονατιδή. Και από την άλλη, Μιχαήλ Άγγελος έχασε τον τίτλο λίγο πριν προχωρήσει στα ρεκόρ. Και τώρα είναι ορφανός από ζώνη μετά από δύο χρόνια. Θέλω τον τίτλο του πίσω. Θέλει τον τίτλο του πίσω, αλλά ο τίτλος είναι στο Βέλγιο. Να το χωρίσω. Michelangelo, come on, boy. Come on, how dare you? How dare you speak of my name? You know, Michelangelo, I beat you for this. I am this match champion. I took that from you. We're not in the same league. You see, I'm defending this title all over Europe. Belgium, France, Germany, the Netherlands, Switzerland, and hell, even in the UK, look at that. We're not in the same league, boy. So if you want a title shot, you better run. Run fast! Run, boy, run! Try to catch me. Δηλαδή για να καταλάβω, Άρον Ραμί, νομίζω ότι φοβόμαστε. Νομίζεις ότι δεν μπορώ να στείλω τον πελάτη μου ή τον καινούριο πελάτη μου στο Βέλγιο ή όπου αλλού θες στην Ευρώπη για να πάρουμε πίσω το Smack Championship. Νομίζω ότι φοβόμαστε. Ξέρεις τι, θα έρθουμε μέσα στο σπιτάκι σου για να πάρουμε το Smack Championship. Ο κύριος Αλεξάνδρου κάνει ό,τι θέλει και θα πάρουμε πίσω το Smack Championship. Θα έρθουμε όπως το θέλουμε εμείς. Συγγνώμη, κατάλαβε τίποτα ο Άρων Ραμί στα ελληνικά? Θα το καταλάβει όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον Μιχαήλ Άγγελο. Θα τον δει μπροστά του σε όποια πόλη της Ευρώπης παλέψει. Θα είναι Βρυξέλλες, θα είναι Λονδίνο, θα είναι Παρίσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ύφος από τον κύριο Αλεξάνδρου. Οκ, okay, είναι κύρος, έχει πρεστίζ. Σωστά. Αλλά ο Άρων Ραμί πήρε τον τίτλο στην Ελλάδα. Θα κολλώσει να τον κρατήσει στις Βρυξέλλες. Εύχομαι να μην το πληρώσει αυτό ο κύριος που σήμερα είναι βραδιά του όμως. Είναι βραδιά του γιατί κοιτάξτε ποιος είναι ο δεύτερος πελάτης του. Ο αίτητος Σπάρτακος.